Το βίντεο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές του ΕΠΑΛ της ειδικότητας οχημάτων και είναι μια εισαγωγή στα συστήματα ψεκασμού βενζινοκινητήρων. Τα πρώτα συστήματα αυτοκινήτων είχαν τον παραδοσιακό καρμπιρατέρ. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα καρμπιρατέρ, το λεγόμενο Solex, που το χρησιμοποίησαν και τα Volkswagen. Από το παραδοσιακό καρμπιρατέρ περάσαμε στην ηλεκτρονική εκδοχή του καρμπιρατέρ, όπου μια μονάδα, ένας εγκέφαλος, έκανε κάποιους ελέγχους στο σύστημα αυτό. Και σήμερα έχουμε περάσει στο σύστημα ψεκασμού. Βλέπουμε εδώ πέρα μια μπεκέρα με 4 μπεκ. Το να περάσουμε στο σύστημα ψεκασμού ήταν μονόδρομος. Διότι από τη μία θέλαμε να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές για τα όρια καυσαερίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στο Euro 6 και προχωράμε στην προδιαγραφή Euro 6. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε χαμηλούς ρήπους και απ' την άλλη είχαμε ανάγκη για δυνατούς κινητήρες με μεγάλη υποδύναμη και οικονομικούς, δηλαδή να έχουν οικονομία καυσίμου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει με το κλασικό καρμπιρατέρ, αλλά μόνο με ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, όπου λαμβάνει υπόψη του διάφορες παραμέτρους με διάφορους αισθητήρες και κανονίζει το μείγμα με μεγάλη ακρίβεια. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος ψεκασμού είναι καταρχήν ποιοτική ψυχρή εκκίνηση. Δηλαδή, όταν ένα αυτοκίνητο ξεκινάει κρύο, ξεκινάει πολύ ικανοποιητικά. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ίσως, ή αν ρωτήσουμε τους πιο παλιούς, τα παλιά αυτοκίνητα με καρμπιρατέρ, τραβάγαμε το τσοκ, αφήναμε τσοκ, έπαιρναν, έσβηναν, πατάγαμε γκάζι κλπ. Οικονομία καυσίμου. Έχουμε μεγάλη οικονομία καυσίμου. Δεν είναι το ίδιο να δίνει το καύσιμο ένα τζιγκλέρ από το καρμπιρατέρ με το να ψεκάζεται με μεγάλη ακρίβεια από ένα ηλεκτρομαγνητικό μπέκ. Η ρήπη είναι επίσης πολύ χαμηλή, έχουμε αυξημένη απόδοση, καθώς και άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού. Ένας κινητήρας για να λειτουργήσει χρειάζεται μια συγκεκριμένη αναλογία αέρα καυσίμου, η οποία είναι 14,7 κιλά αέρα, 1 κιλό καύσιμο, δηλαδή 14,7 προς 1. Υπάρχει μία σχέση, ο λόγος λάμδα, τον οποίο τον χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος του κινητήρα για να καθορίσει το μείγμα. Λάμδα λόγος, από εκεί βγαίνει το λάμδα, και είναι ένα κλάσμα που αριθμητεί έχει τον πραγματικά εισερχόμενο αέρα και τον παρανομαστή, τον θεωρητικά απαιτούμενο αέρα. Όταν ο πραγματικά εισερχόμενος αέρας είναι ίσως με αυτόν που απαιτείται θεωρητικά, τότε το λάμδα είναι ίσον με 1. Και είναι το μείγμα το λεγόμενο στοιχειομετρικό. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν το λάμδα είναι 1, έχουμε την καλύτερη απόδοση του κινητήρα, οικονομία και χαμηλούς ρήπους. Γι' αυτό ο κινητήρας κάνει συνέχεια ελέγχους, μετρώντας το τι βγαίνει στην εξάτμιση, δηλαδή το οξυγόνο που περισσεύει, και αυτό το κάνει με τον αισθητήρα λάμδα, στον οποίο θα αναφερθούμε σε κάποιο ξεχωριστό βίντεο, αλλά και το τι μπαίνει στον κινητήρα, ας πούμε με το μετρητή μάζας. Εδώ βλέπουμε ένα μετρητή μάζας αέρα. Όταν το μείγμα, ο πραγματικά εισερχόμενος αέρας είναι μικρότερος από το θεωρητικά απαιτούμενο, τότε το μείγμα είναι πλούσιο, ενώ ο πραγματικά εισερχόμενος αέρας, αν είναι μεγαλύτερος σε ποσότητα από αυτόν που απαιτείται θεωρητικά, το μείγμα θα είναι φτωχό, δηλαδή θα είναι λάμδα μεγαλύτερο από το 1. Αυτός λοιπόν είναι ο έλεγχος του λόγου λάμδα που γίνεται συνέχεια στη λειτουργία του κινητήρα. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τις φάσεις λειτουργίας ενός κινητήρα με πρώτη την ψυχρή εκκίνηση. Η ψυχρή εκκίνηση είναι όταν ξεκινάει ένας κινητήρας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εκεί το μείγμα μπορεί να γίνει φτωχό, δηλαδή λάμδα μεγαλύτερο του 1. Θα γίνει φτωχό διότι δεν υπάρχει καλή ανάμιξη του καυσίμου με τον αέρα. Το καύσιμο υγροποιείται και κολλάει στα τυχώματα της πολλαπλής εισαγωγής και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο εγκέφαλος για να εμπλουτίσει το μείγμα. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό μπορεί να γίνει με ένα μπέκ ψυχρής εκκίνησης. Αυτό εδώ είναι ένα μπέκ ψυχρής εκκίνησης, σε παλαιότερους κινητήρες όμως.
ή μπορεί να γίνει με αύξηση της διάρκειας ψεκασμού των ήδη υπάρχοντων μπέκ με παράλληλο άνοιγμα της πεταλούδας γκαζιού για να ανέβουν στροφές. Αυτό γίνεται στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Μετά έχουμε την άφορτη λειτουργία, τη λειτουργία ρελαντή, όπου ο κινητήρας πλέον έχει ζεσταθεί και λειτουργεί με τις χαμηλότερες στροφές που μπορεί να λειτουργήσει. Είναι η λειτουργία σε μερικό φορτίο, δηλαδή σε μεσαίες στροφές και μικρές απαιτήσεις ισχύως, και πλήρες φορτίο με αυξημένες στροφές και αυξημένες απαιτήσεις ισχύως. Είναι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση. Επιτάχυνση είναι το απότομο άνοιγμα πεταλώδας γκαζιού και επιβράδυνση το απότομο κλείσιμο. Και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του εγκέφαλος, διότι κατά την επιτάχυνση το μείγμα μπορεί να γίνει με το απότομο άνοιγμα της πεταλώδας φτωχό ή με την επιβράδυνση κλείνοντας την πεταλώδα το μείγμα μπορεί να γίνει πλούσιο. Επίσης είναι η αποκοπή, το cut-off. Αποκοπή είναι το κόψιμο του ψεκασμού, σταματάει δηλαδή να σταματάνε τα μπέκ να ψεκάζουν όταν ξεπεράσουμε ένα όριο στροφών για προστασία του κινητήρα, αλλά και κατά το ρολάρισμα σε μια κατηφόρα για παράδειγμα, για οικονομία καυσίμων και μείωση των ρήπων. Όταν δηλαδή ο εγκέφαλος βλέπει ότι το σύστημα δεν υπάρχει φορτίο, η πεταλούδα γκαζιού είναι κλειστή, έχουμε κάποια ταχύτητα, κατεβαίνουμε, δηλαδή καταλαβαίνει ότι κατεβαίνουμε κάποια κατηφόρα, μπορεί να κάνει τη λεγόμενη αποκοπή, το λεγόμενο cut-off. Τώρα, τα συστήματα ψεκασμού μπορούμε να τα χωρίσουμε καταρχήν με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους σε μηχανικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και συνδυασμένα. Τα μηχανικά συστήματα ψεκασμού είναι όπως αυτό εδώ, το σύστημα, είναι το λεγόμενο K-Jetronic, από το continue που σημαίνει συνέχεια σύστημα ψεκασμού. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα δίσκο, αυτό εδώ που βλέπουμε, ο οποίος με ένα μοχλό από κάτω μετακινεί ένα έμβολο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κεντρικό έμβολο. Σε συνδυασμό με τέσσερις διαφορετικές βαλβίδες όπως λέγονται και με ένα δίσκο, θα γίνει ένα βίντεο κάποια στιγμή ειδικά γι' αυτό, κατανέμει όσο πιο πολύ υποπίεση κάνει ο κινητήρας. Μετακινεί το δίσκο, ανασηκώνει το έμβολο και από τις διαφορετικές βαλβίδες περνάει το καύσιμο γύρω στα 3-3,5 bar πίεση και πηγαίνει σε αυτά εδώ τα μπέκ. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα μπέκ μηχανικό και ψεκάζει. Δεν υπάρχει εγκέφαλος, δεν υπάρχουν κάποιοι αισθητήρες για να επιτηρούν το σύστημα και εννοείται ότι είναι από τα πρώτα συστήματα, το χρησιμοποιούσαν κάποια BMW, να θυμάμαι καλά, Mercedes και κάποια άλλα. Μηχανικό σύστημα λοιπόν ψεκασμού. Στη συνέχεια είναι το μηχανικό ηλεκτρικό, είναι ηλεκτρονικό, είναι το KE Jetronic, δηλαδή Continuous Electronic Jetronic. Είναι στην ουσία αυτό, απλώς υποστηρίζεται από έναν εγκέφαλο, ο οποίος μέσω κάποιων αισθητήρων επιτελεί κάποιες λειτουργίες όσως στην ρύθμιση του καυσίμου. Είναι η εξέλιξη λοιπόν του KE Jetronic. Στη συνέχεια είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα, όπου ένας εγκέφαλος παίρνει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις στροφές, την ταχύτητα του κινητήρα, τη θέση της πεταλούδας, θερμοκρασία ψυχτικού υγρού κλπ. Και καθορίζει τη διάρκεια του ψεκασμού ανοίγοντας αυτά εδώ τα μπέκ, τα οποία είναι ηλεκτρομαγνητικά. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο μπέκ, το οποίο στην ουσία παίρνει το καύσιμο από αυτό εδώ το σημείο και από εδώ το ψεκάζει, παίρνοντας τους κατάλληλους παλμούς ρεύματος από αυτές εδώ τις δύο επαφές. Ο εγκέφαλος λοιπόν καθορίζει μια στρατηγική ανοίγματος με παλμού τον μπέκ. Η άλλη κατηγορία είναι τα συνδυασμένα. Αυτό εδώ τα ηλεκτρονικά που είπα είναι τα λεγόμενα L-Jetronic, LH-Jetronic, D-Jetronic κλπ. Τα συνδυασμένα είναι τα λεγόμενα τύπου Motronic. Motronic και τύπου Motronic είναι αυτά τα οποία συνδυάζουν και ψεκασμό και ανάφλεξη μαζί. Δηλαδή ο εγκέφαλος πέρα από το διαχείριση του ψεκασμού έχει κάποιους αισθητήρες και καθορίζει το πότε θα δοθεί η ανάφλεξη στο μπουζί και έτσι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της καύσης με συνέπεια και απόδοση και μείωση των ρήπων. Στη συνέχεια τα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χωριστούν σε αυτά που είναι μονού σημείο, τα χωρίσματα ανάλογα δηλαδή που ψεκάζει το καύσιμο. Τα μονού σημείο, αν μπορούσαμε να δούμε το διάγραμμα, είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε τον κινητήρα σε κάτωψη, βλέπουμε τους τέσσερις κυλίνδρους, την πολλαπλή εισαγωγή και το μπέκ τοποθετείται κάπου εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο.
Δεν είναι το back όμως αυτό από μονού σημείο. Το μονό σημείο είναι αυτό εδώ το πράγμα που βλέπουμε. Είναι το λεγόμενο σώμα ψεκασμού, στο οποίο το back είναι αυτό εδώ. Είναι ένα back πριν την πεταλούδα. Η πεταλούδα γκαζιού βρίσκεται εδώ. Άμα δείτε, είναι η πεταλούδα γκαζιού. Άμα την ανοίξω, φαίνεται. Αυτή είναι η πεταλούδα γκαζιού λοιπόν. Το back είναι πριν την πεταλούδα γκαζιού, ένα back ψεκάζει και από εκεί κατανύμεται το μείγμα αέρα καυσίμου στους 4 κυλίνδρους. Από εδώ φαίνεται ότι υπάρχει το καύσιμο, πηγαίνει το καύσιμο, βλέπουμε το βελάκι, μπαίνει το καύσιμο μέσα, υπάρχει ένας ρυθμιστής πίεση που ρυθμίζει την πίεση, συνήθως είναι στο μισό μπαρ. Ό,τι περισσεύει από εκεί πέρα κάνει επιστροφή, πηγαίνει στις επιστροφές. Υπάρχει ένας αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι μαύρο και αυτό. Και έτσι γίνεται η διαδικασία. Σε επόμενο βίντεο μπορεί να αναλυθεί περισσότερο. Στη συνέχεια έχουμε των πολλαπλών σημείων. Πολλαπλό σημείο είναι αυτή εδώ η μπακέρα που βλέπουμε, όπου αντιστοιχεί ένα μπέκ σε κάθε κύλινδρο, αλλά στην πολλαπλή εισαγωγή. Δηλαδή, το βλέπουμε σε αυτό εδώ, βλέπουμε πάλι τους 4 κυλίνδρους και βλέπουμε τη θέση που μπαίνουν τα μπέκ, δηλαδή η μπεκέρα μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι, ή αν πάρω το μπέκ που είχα προηγουμένως, μπαίνουν εδώ. Αυτό λοιπόν είναι των πολλαπλών σημείων. Από εκεί και πέρα, τα πολλαπλών σημείων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, είναι το έμεσο ψεκασμό που το είδαμε μόλις προηγουμένως, δηλαδή τα μπέκ ψεκάζουν πριν το θάλαμο καύση, την πολλαπλή εισαγωγή, και το άμεσο ψεκασμό, τα DGI ή FSI όπως λέω, το βλέπουμε αυτό εδώ, τα μπέκ ψεκάζουν σε αυτό εδώ το σημείο. Βέβαια δεν είναι μπέκ από FSI αυτό, από άμεσο ψεκασμό, ψεκάζουν μέσα. Σε ένα άλλο διάγραμμα, εδώ λοιπόν, βλέπουμε, αυτό εδώ είναι το έμεσο ψεκασμό, όπου βλέπουμε το μπέκ πηγαίνει σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε την πολλαπλή εισαγωγής, αυτή εδώ είναι η βαλβίδα εισαγωγής, η βαλβίδα εξαγωγής εδώ με το κόκκινο, το μπουζί και ο πολλαπλασιαστής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι έμεσο ψεκασμό, από εδώ μπαίνει ο αέρας και εδώ ψεκάζεται η βενζίνη, το καύσιμο για να πάει μέσα στη μηχανή. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτό εδώ, όπου βλέπουμε το μπέκ σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε είναι λίγο διαφορετικό μπέκ γιατί έχει και επαφή με το θάλαμο καύσης. Ας πούμε ότι είναι αυτό εδώ. Το μπέκ λοιπόν ψεκάζει κατευθείαν μέσα στο κύλινδρο. Αυτοί οι κινητήρες έχουν μεγαλύτερη απόδοση γιατί αν δούμε είναι σχεδιασμένοι η πολλαπλή εισαγωγή αλλά και το έμβολο και ο θάλαμος καύσης για να δημιουργεί μεγαλύτερη περιδίνη στο αέρα, δηλαδή κάνει στροβιλισμό και μάλιστα καθώς ψεκάζει το καύσιμο μέσα στον κύλινδρο και όχι έξω, δημιουργεί μια πρόσθετη ψήξη στο μείγμα αέρα, οπότε έχουμε καλύτερη απόδοση, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε περισσότερο αέρα και έτσι ανεβάζουμε την απόδοση του κινητήρα. Μάλιστα κάποιοι κινητήρες μπορούν να δουλέψουν και με διάφορες στρατηγικές όπως η FSI, για παράδειγμα στο σχήμα ισχύως να ψεκάζεται το καύσιμο κατά τη φάση της αναρρόφησης, πολύ καύσιμο για να δοθεί δυνατότητα να ανεβάσουμε την υποδύναμη, ενώ στο σχήμα το οικονομικό να ψεκάζεται τελευταία στιγμή μικρή ποσότητα στο τέλος της συμπίεσης, είναι η πλήρωση στρωματοποιημένη. Αυτό λοιπόν ήταν το άμεσο ψεκασμό. Κάτι τελευταίο, όσον αφορά τον τρόπο που ψεκάζουν τα μπέκ, το χωρίζουμε στον ταυτόχρονο ψεκασμό, δηλαδή αυτά τα 4 μπέκ για παράδειγμα ψεκάζουν ταυτόχρονα όλα μαζί, ένα γκρουπ που λέμε, ο ομαδικός που μπορεί να ψεκάσουν ανά 2 για παράδειγμα τα μπέκ και ο διαδοχικός, όπου είναι και ο καλύτερος και αυτός που συνηθίζεται σήμερα, όπου τα μπέκ ψεκάζουν σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης. Μπορεί να είναι η σειρά ανάφλεξης 1-4-3-2, έτσι και τα μπέκ λοιπόν, ο εγκύφος θα ενεργοποιεί σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης και έχει το πλεονέκτημα ότι το καύσιμο ψεκάζει την κατάλληλη στιγμή, παραμένει λιγότερο στην πολλαπλή εισαγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καλύτερη πλήρωση του κυλίνδρου.
Ανακεφαλαιώντας, στο βίντεο αυτό κάναμε μια εισαγωγή στα συστήματα ψεκασμού των βενζινοκινητήρων. Είπαμε για τα πλεονεκτήματά τους. Στα μειονεκτήματα θα λέγαμε ότι έχουν μια πολυπλοκότητα και γενικά απαιτούνται γνώσεις πολλές και εξοπλισμός για να γίνει η διάγνωση και η συντήρησή τους. Είπαμε για το λόγο λάμδα, όπου λάμδα ίσον 1, λάμδα μικρότερο του 1 πλούσιο, λάμδα μεγαλύτερο του 1 φτωχό. Είπαμε για τις φάσεις λειτουργίας ενός κινητήρα, ψυχρή εκκίνηση, ρελαντή, μερικό φορτίο, πλήρες φορτίο, επιτάχυση επιβράδυση και cut-off. Και ταξινομήσαμε τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία τους σε μηχανικά, ηλεκτρονικά, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά, ηλεκτρονικά και συνδυασμένα, τα οποία συνδυασμένα είναι τα σύγχρονα, ψεκασμός και ανάφλεξη, και ανάλογα το σημείο που ψεκάζει το καύσιμο, σε μονό σημείο, παλιό σύστημα και αυτό, πολλαπλών σημείων, έμεσα ή άμεσο, που είναι τα περισσότερα καινούργια. Ευχαριστώ.